συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τη λειτουργία των Δήμων Ναυλίων, ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με πάγια αιτήματα και πάγιες διεκδικήσεις του Δήμου. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υποστήριξη που έχουμε σαν Δήμος Χανίων από την κυρία Παπαγιάννη, με την εμπειρία της αλλά και με την πολιτική της πίεση, βοηθά και δίνει λύσεις σε θέματα τα οποία μας απασχολούν. Να πω ότι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο είχαμε πριν από λίγες μέρες ειδική έκβαση και μας χαροποιεί ιδιαίτερα έχει να κάνει με την τύχη των κτηρίων του πρώην ΙΚΑ, όπου είχαμε μετά από αίτημα και προσπάθεια και πίεση των Δήμων Χανίων αλλά και της ίδιας της κυρίας Μπακογιάννου, είχαμε τη θετική ανταπόκριση της διοίκησης του ΕΦΚΑ, είχαμε την θετική ανταπόκριση στην παραχώρηση των κτηρίων στο Δήμο Χανίων και έτσι είμαστε πλέον στην διαδικασία να συγκεκριμενοποιήσουμε την παραχώρηση αυτή, να καθορίσουμε τους όρους και να δούμε και την τελική χρήση μετά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση του κτηρίου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έρχεται σε μια σειρά παρεμβάσεων στο κέντρο που έχουν να κάνουν με τις μεγάλες αναπλάσεις αλλά και την αξιοποίηση άλλων ιστορικών κτηρίων, όπως για παράδειγμα οι πρώην Ιταλικοί στρατώνες, που σε συνδυασμό με τα κτίρια λοιπόν του ΙΚΑ μπορούν να αποτελέσουν ένα καινούριο πυρήνα κτηριακό του Δήμου Χανίων, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να λειτουργήσουμε σε κτίρια που έχουν την ιστορική σημασία, αλλά και να δώσουμε ζωή σε μια περιοχή η οποία έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία πολλά χρόνια. Εκτός από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πολύ μεγάλο ζήτημα της υποστελέχωσης. Το πολύ μεγάλο ζήτημα της υποστελέχωσης που προκαλεί προβλήματα, που προκαλεί καθυστερήσεις, που προκαλεί μια τεράστια πίεση στους εργαζόμενους του Δήμου Χανίων, αλλά κυρίως στους ίδιους πολίτες, οι οποίοι διεκδικούν και έχουν αιτήματα τα οποία πρέπει να διεκπεραιώνονται σε χρόνο ο οποίος είναι ικανοποιητικός. Έτσι, τονίσαμε και αποτυπώσαμε ξανά το πολύ μεγάλο ζήτημα της υποστελέχωσης. Επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι λειτουργίας της πολεοδομίας αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας που συναρτάται με την έλλειψη μηχανικών. Είχαμε ήδη με τη βοήθεια της κυρίας Μπακογιάννη είχαμε ήδη κάποιες θετικές εξελίξεις και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να έχουμε και ανακοινώσεις νέων προσλήψεων, ιδιαίτερα στο κομμάτι των μηχανικών, που θα έρθουν να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ανάγκες στη λειτουργία της πολεοδομίας, αλλά επίσης πολύ μεγάλες ανάγκες στο κομμάτι ορίμανσης και προώθησης όλων των σημαντικών έργων υποδομής που διεκπεραιώνονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων, που θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι εξυπηρετεί και συνολικά τις ανάγκες και των περιφερειακών Δήμων. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη αναφορά ότι διατρέξαμε όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Αναφερθήκαμε σε εξελίξεις στο κομμάτι των μεγάλων έργων υποδομής, στην πορεία του Τρίτσι, στο κομμάτι όλων των παρεμβάσεων και των έργων στην δημοτική αγορά, στα νεόρια και σε κάθε έτσι θέμα διευκρινίσαμε τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Μπακογιάννη μπορεί και ήδη το κάνει να συμβάλλει στην πρόθεση των θεμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να την ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αγαστή συνεργασία που έχουμε και είμαι σίγουρος ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα με τη συνεργασία του κεντρικού κράτους και την διαμεσολάβηση και την ενίσχυση των βουλευτών, μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική και περισσότερο να μπορεί να διεκπεραιώνει τα σημαντικά θέματα επωφελία των πολιτών. Και σε τι καθεστώς θα γίνει παραχώρηση, θα παραχωρηθεί στο Δήμο, θα πάει μίσθωση, θα πάει ποιο καθεστώς. Πρώτη λοιπόν επικοινωνία και η αλληλογραφία λοιπόν και η πρώτη αποδοχή που έγινε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ αναφέρεται στην παραχώρηση με μίσθωμα για 30 χρόνια. Το ύψος του μισθώματος και ο τρόπος καταβολής και η τελική χρήση και ο τρόπος διαμόρφωσης των κτηρίων έπεται και είναι τώρα στην διαδικασία της αλληλογραφίας με τη διοίκηση του οργανισμού και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε. Ο προσανατολισμός είναι στο κτίριο
του πρώην ΙΚΑ να στεγαστεί το σύνολο πλέον των κοινωνικών και προνοιακών δομών του Δήμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε το κτίριο του νυν Δημαρχείου και να μπορέσουμε συγκεντρωμένα πλέον να παρέχουμε τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Όλο αυτό βέβαια σε βάθος χρόνου και αποκατάστασης είναι κάτι δυναμικό και κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το επανεκτιμήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Η κατεύθυνση πάντως είναι αυτή.